Είμαι ικανοποιημένη από μαλλί και μακιγιάζ και είμαι έτοιμη να βγω στην πασαρέλα να εκπλήξω τα κορίτσια. Δεν ξέρω τι έκπληξη κρύβει στο παλτό της ημέρη, πάντως είναι η ώρα να δούμε το σύνολό της. Οι αντιπαλές της έρχονται προς την πασαρέλα γεμάτες περιέργεια, όπως και όλοι εμείς. Για να δούμε τι φόρεσε. Α, μάλιστα. Δεν το λες και εντυπωσιακό. Κάνει κρύο στην πασαρέλα. Δεν ανάψατε σήμερα καλοριφέρ. Α, τελικά να η έκπληξη. Μέρη μου, βλέπω επέλεξες το καμηλό παλτό με την oversized κουκούλα, το οποίο σου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Ήθελα να το σφίξεις λίγο παραπάνω στη μέση. Τώρα, εφόσον έχεις φορέσει το καμηλό και έχεις ένα πολύ ήπιο μακιγιάζ και μαλλιά, αυτό το πράγμα το κάνει και λίγο μονόχρωμο, που μας αρέσει το τόν σουχτών, αλλά από μέσα έχεις διαλέξει κίτρινο με μαύρο, το οποίο ξεφεύγει λίγο από τις χρωματικές που θα θέλαμε συνδυασμένο με το καμηλό, και με ένα μαύρο παντελόνι μακρύ, το οποίο υπερκαλύπτει το μποτάκι, το οποίο είναι λίγο country, είναι κροκό και έχει μια ωραία διάθεση. Η τσαντζούλα σου είναι η πιο σύγχρονη και έτσι λίγο πιο τετράγωνη. Οκ, και τα σκουλαρικά και σου, αλλά γενικά όλο το σεντάρισμα είναι πάρα πολύ συντηρητικό. Έχεις παίξει με ασφάλεια, δεν έχεις ξεφύγει από τις νόρμες σου και είναι και λίγο βαρετό. Μέρη, κάνε κάτι γιατί τα κορίτσια βαρέθηκαν. Κάνε μια πιρουέτα, μια κολοτούμπα, βρε παιδί μου. Τίποτα, ούτε μια φιγούρα. Α, κάτι γίνεται. Σου άρεσε εσένα η πασαρέλα? Μου άρεσε σαν εμπειρία, το φοβόμουν στην αρχή. Αλλά μόλις βγήκα πάνω και άκουσα τη μουσική, τα ξέχασα όλα. Ήτανε λίγο σφιγμένη και λίγο αγχωμένη. Έτσι μου φάνηκε τουλάχιστον, αλλά την αγαπώ και δεν μπορώ να πω κάτι κακό. Εγώ πάντως μπορώ να πω τη λυπητερή. Για το παλτό η Μέρη πλήρωσε 110 ευρώ, για το λινζερί 47, το παντελόνι κόστησε 38 ευρώ, τα παπούτσια 39,90, η τσάντα 40 ευρώ και τα σκουλαρίκια 15. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 289 ευρώ και 90 λεπτά και της έμειναν 110 ευρώ και 10 λεπτά, και αφού έχασε 20 ευρώ από το φάκελο, της έμειναν τελικά 90 ευρώ και 10 λεπτά.